Ενώ όλοι ήταν απασχολημένοι, ρε παιδί μου, με την Ολυμπιακή φλόγα, ερχόντουσαν τουρίστε, υπήρχε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Όλοι οι αστυνομικοί χαζεύαν τη φλόγα και τσουπ τσουπ και ο μικρό Φρέντι από κάτω με τα πόδια στα σύνορα. Φρέντι, είσαι ένα κανάλι που θεωρώ ανερχόμενο στο YouTube και χαίρομαι πολύ που είσαι αυτή τη στιγμή εδώ. Μου το έχει ξαναπεί και δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο που με θεωρεί ανερχόμενο, ενώ κάνω κυριολεκτικά Δύο ή τρία χρόνια λιγότερο από ένα YouTube. Το 13 δεν ξεκίνησε. Ναι, αλλά. Και εγώ το 15. Ακόμα ανεβαίνει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν έχει καθιερωθεί. Είσαι από τα κανάλια που ανεβαίνει. Είμαι λίγο έτσι, ξέρει. Πώ okay. είσαι σήμερα, τι κάνει. Πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ που με κάλεσε το κονδύλιο τόξο. Εντάξει, δεν είναι λίγο περίεργο τώρα. Μιλάω λε και έχω πάει σε κουμπί τηλεόραση. Αυτό το, το fake positivity, αν το προσέξει, πλέον είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Στα βίντεο σου βγάζει ένα fake positivity. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και αρνητικέ στιγμέ, ρε παιδί μου, απλά δεν τι δείχνουν. Και νομίζω δεν θα έχει νόημα κιόλα να κάνω να βίντεο, ας πούμε, για να λέω τα προβλήματά μου ή να κλαίω μπροστά στην κάμερα που κάποιοι YouTuber, ας πούμε, το έχουν κάνει. Δεν παίζει φράγκο. Θεωρώ ότι ο σκοπός που κάποιος βλέπει, ας πούμε, YouTube, είναι για να περάσει καλά, καταλαβαίς. Και το ίδιο, με την ίδια λογική και ο σκοπός που βγαίνεις με κάποιον για ποτό, ας πούμε, είναι για να περάσει καλά. Οπότε πρέπει να δείχνει positive, να δείχνει τη θετική σου πλευρά, ρε παιδί μου. Γιατί ισχύει πάρα πολύ ο κανόνα που λένε ότι fake it till you make it. Το ακούσει φαντάζομαι. Ναι, πολλέ φορέ. Όταν α πούμε δείχνει ότι είσαι θετικό, μετά γίνεσαι και πιο χαρούμενο. Όχι γίνεσαι πιο χαρούμενο, νιώθει πιο χαρούμενο. Ναι, νομίζω ότι αν χαμογελά, ναι. επιδρά. Και λέει, κάθεσαι τώρα στη συνέχεια του έτσι. <laughs> 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 στη συνέχεια του podcast. Εκρίνει <laughs> κάποιε ορμόνε, νομίζω, που όντω σε κάνουν να νιώθει χαρούμενο. <laughs> Θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Mm -hmm. Δεν είσαι Έλληνα. Όχι, όχι. Είμαι Αλβανό. Και τώρα ήρθε να σου κλέψω το στούντιο. Λέει Όταν Όχι, δεν θα κλέψει τίποτα. Δεν νομίζω, εντάξει. Το μόνο πράγμα που κλέβω είναι οι καρδιέ. Πότε ήρθες στην Ελλάδα, 2004. Ολυμπιακοί αγώνε στην Ελλάδα, όλοι το θυμόμαστε. Θυμάμαι, ήμουνα με του γονεί μου στην Έγινα και είχα πέσει με το ποδήλατο. Είχα γεμίσει αίματα με ένα φίλο μου. Κατεβαίνα μια κατηφόρα και του έκανα ναι. εγώ για πλάκα. Δικάβαλο και κα, του έκανα εγώ για πλάκα. Κοίτα που θα πέσουμε σε αυτοκίνητο. Ε, και πέσαμε όντω σε αυτοκίνητο. Ε, είμαστε γεμάτοι με τα αίματα και πήραμε εκείνη τη μέρα το Euro το 2004. Την ίδια χρονιά είχαν γίνει και Ολυμπιακοί αγώνε και ήρθε στην Ελλάδα. ενώ όλοι ήταν απασχολημένοι, ρε παιδί μου, με την Ολυμπιακή φλόγα, με τα λοιπά κτλ. τουρίστε, υπήρχε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Όλοι οι αστυνομικοί χαζεύαν τη και τσουπ τσουπ παίρνα και ο μικρό Φρέντι από κάτω με τα πόδια στα σύνορα και δεν τον κατάλαβε κανεί. Υπήρχε παράνομα δηλαδή. Όχι εντάξει. Και είχα έρθει νόμιμα κανονικά με χαρτιά. Ο πατέρα μου είχε έρθει παράνομα πριν πιο πολλά χρόνια και μου είχε πει ιστορίε, φίλε. Δηλαδή, αν νομίζει ότι τα story time που λέω εγώ είναι ωραία, άμα κάτσει και ακούσει ιστορίε τώρα του πατέρα μου που έρχεται με τα πόδια Ελλάδα, το κυνηγάνε το ένα το άλλο. Απλά θα κλάψει, φίλε. Πραγματικά έχουν πάρα πολύ άξιο και πλάκα. Τον κυνηγούσαν όταν είχε έρθει. Έχει τύχη να, το... να τον πιάσουν, να τον βάλουν, ξέρω εγώ, κρατητήριο, να τον στυλνι πει Σαλβανία. <laughs> Τώρα πίνει το καφέ μου. <laughs> Οπότε ο πατέρα σου το κυνηγούσαν στα σύνορα. <laughs> πολύ τραγικό αυτό. Μου είχε πει κυρίω επικίνδυνε ιστορίε. Δηλαδή θυμάμαι μία που μου είχε πει ότι ήταν βράδυ, λέει, υπερπατάγανα με τα πόδια και σε κάποιο σημείο λέει, ήταν τόσο πολύ σκοτεινά, λέει, ήταν φάση σε ένα βουνό αυτή και δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά, λέει. Και παίρνω μία πέτρα, λέει ο πατέρα μου και τη ρίχνω, λέει, να δω που θα ακουστε. Και έριχνε την πέτρα και δεν ακουγόταν καθόλου. Oh, oh. Και γυρίσανε πίσω, δεν περπατάγανε. Και μετά την άλλη μέρα που ξημέρωσε και το είδαν, είχε ένα τεράστιο γκρεμό κάτω, φίλε. Oh, Σκέψε να περπατάγανε Και πέρα, θα είχαν χαθεί για πάντα. Δηλαδή δεν του έβρισκε κανεί. Και γενικά μου είχε πει κάτι τέτοια τραγικά, α πούμε, περιστατικά που λέω Μαλά έχει περάσει πολλά δύσκολα ο τύπο ο μου. Εγώ είχα έρθει στην Ελλάδα μαζί με του γονεί μου το 2004. Ήμουνα πέντε χρονών. Άρα 5 πέντε χρονών. Πέντε χρονών ήρθε. Άρα, Άρα η φωνή σου δεν είναι προφορά αλβανική, είναι απλά τη φωνή σου. Γιατί θεωρεί ότι έχω προφορά αλβανική, νομίζω δεν έχω. Φίλε, ακούγεται mm. λίγο και να σου, Α, πω, ναι. για... να σου πω για κατέχω ένα φίλο Έλληνα που έχει πάει στην Αγγλία και όταν έρχεται εδώ μπορεί κάποιοι να του λένε Α, έχει πάει στην Αγγλία, γι' αυτό είναι έτσι προφορά ναι. Και εν τότε... Δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά καλά, καν. Κατάλαβε τι εννοώ. Μιλάει σαν και εσένα. εντάξει, χειρότερο όπω κάπου μένα. Θα σου πω τι παίζει με την προφορά. Θεωρώ ότι έχω καλή ελληνική προφορά, γιατί όταν κάποιο δεν έχει συναναστραφεί με πολλού Αλβανού και με ακούσει να μιλάω μαζί του, δεν θα καταλάβει ότι είμαι Αλβανό. Οι Αλβανοί στην προφορά, το ρο, δεν, το λέ, δεν λένε α πούμε καρότο, λένε καρότο. Κατάλαβε. ναι, όντω έτσι είναι. Γιατί εμεί έχουμε δύο ρο. Έχουμε το ρο, κατάλαβε και έχουμε και το ρ. Δηλαδή υπάρχει ναι, ναι. καρότο και υπάρχει και καρότο. Δεν υπάρχει το καρότο, το ενδιάμεσο. Οπότε το όνομά μου, αν το πω, άσομαι, λένε Φρέντι, <laughs> φαίνεται <laughs> αλμανικό, κατάλαβε. Ναι, 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 αν το πω Φρέντι, φαίνεται πιο ελληνικό. Ήρθε στα πεντε mm -hmm. Πότε ξεκίνησε το κανάλι στο YouTube. Πέμπτη δημοτικού, θυμάμαι. Πέμπτη δημοτικού. Ναι, ναι. Καλά. Άντε, δεν... ανέβαζα βίντεο που δεν τα βλέπει κανεί πρακτικά. Δεν ότι και εγώ έκανα YouTube, βίντεο σε αυτή την ηλικία, αλλά δεν τα ανέβαζα στο YouTube. Όχι, εγώ ανέβαζα. Ανέβαζα πολλά κιόλα. Τότε μου άρεσε πάρα πολύ γενικά η επιστήμη, τα πειράματα και τέτοια. Και το πρώτο βίντεο που είχα κάνει ήταν ένα βίντεο που είχα φτιάξει ένα πιστόλι από ένα μπουκάλι το οποίο ουσιαστικά του είχα κάνει μια τρύπα και είχα βάλει μια βαλβίδα από του και το γέμιζα με αέρα, το, συμπίεζα πάρα πολύ και στο καπάκι είχα βάλει ρε παιδί μου, είχα κολλήσει ένα μητερό αντικείμενο, για να είναι και καλά, ξέρει, ασφαίρα και καλά. Και όταν άνοιγε αυτό, εκτοξευόταν. Αλλά πήγαινε μακριά, φάσε 100 μέτρα, κατάλαβε. Λεγόταν How to make a bottle gun for under 5 dollars, ξέρω εγώ. Άμα όπως. πάει αυτό σε μάτι, είναι επικίνδυνο. Καλά, ναι, ρε. Είχα κάνει και ένα βιντεάκι πώ να φτιάξει μπαλόνια υδρογόνου για να πετάνε και καλά. Τα οποία δεν λειτουργήσαν ποτέ. Είχα πάρει ένα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτή σκόνη που είναι για να ξεβουλώνει τα. Το ο... Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει μια χημική ουσία που δεν θυμάμαι πώ λεγόταν. Η οποία άμα έρθει σε επαφή με αλουμίνιο, παράγει υδρογόνο. Yeah. Το είχα βάλει αυτό σε ένα μπουκάλι τέλο πάντων και είχα βάλει μπαλόνι πάνω. Και γέμισε τον μπαλόνι με υδρογόνο για να πετάξει και καλά. Okay. Και δεν πέταξε ποτέ. Πού είναι αυτά τα βίντεο, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε. Το έχω διαγράψει το κανάλι αυτό έτσι. Και λεγόταν μπανάνα μπου το κανάλι μου. Και είχε μια μπανάνα για εικονίδιο. Πήρε μια φύγε... χορηγία από εκεί. Όχι, γιατί. <laughs> <laughs> ήταν πόσο ήταν τώρα, 2010, 11. Ήταν η φάση που όλοι θέλανε να γίνουν DJ. Ναι, 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 ναι. Και έτσι κι εγώ με το κύμα ήθελα να γίνω και εγώ DJ. Οπότε <laughs> το, τη φάση για το YouTube την άφησα και λέω θα γίνω DJ. Και είχα κατεβάσει εκεί πέρα το virtual DJ, ξέρει τώρα. Ένα ναι. πρόγραμμα που κάνει αλλαγέ. Ε, θυμάμαι και εγώ πολύ και είχα πολύ φτιάξει. Ένα... σε πάρτι που ποιο θα, γίνω, ποιος θα είναι ο DJ Ναι, ναι, επειδή θεωρώ ότι κάποιοι... cool ουσιαστικά να είσαι DJ, ναι, κατάλαβε. Και δεν με άφηναν κιόλα να παίξω DJ. Δηλαδή δεν σε αφήνουν κιόλα. Σε φάση Πάλι ότι, καλά, α, εγώ είμαι DJ. <laughs> <laughs> πάλι καλά, γιατί. <laughs> Τι θα έβαζε, ρε φίλε, θα βλέπει βλακίε τραγούδια. Λάξει, ναι, είναι το δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο να είσαι DJ. Θυμάμαι ότι είχα φτιάξει ένα ρεμιξάκι το οποίο όταν έβαζε στο YouTube είχε πάρει χίλιε προβολέ και είχα χάρη πάρα πολύ. Μετά το παράτησα κι αυτό γιατί μου πλέον το ενδιαφέρον. Και ασχολήθηκα με προγραμματισμό. Είχαμε ένα μάθημα στο γυμνάσιο, ή Δευτέρα γυμνασίου, ή Τρίτη πρέπει να ήταν, το οποίο λεγόταν Οικιακή Οικονομία. Πρέπει να το έχει κάνει και συλλογικά. Oh, και έπρεπε να κάνουμε μια εργασία. Και έτσι λέω, Μπορώ αντί να σου κάνω ένα word, α πούμε, κατάλαβε, να σου φτιάξω ένα παιχνίδι. Και λέει, Μπορεί να το κάνει αυτό. Και λέω, Ναι. Και λέει, Κάντο. Και το έκανα και όντω πήρα 20 τότε σε αυτό το τρίμηνο. Είχα φτιάξει ένα παιχνίδι. Αυτό ήταν το πρώτο μου παιχνίδι που είχα φτιάξει. Που ήταν ένα ανθρωπάκι που περπάταγε και όταν έτρωγε φρούτα έπαιρνε πόντου. Και όταν έτρωγε μπέργκερ, α πούμε, Έχανε πόντου. Και ξέρω, ουσιαστικά έπρεπε να αποφεύγει τα ανθιγείνα για να το σταγινά. Αυτό ήταν ο σκοπό του παιχνιδιού. Και πώ το έφτιαξε αυτό. Θυμάμαι το φτιάχναμε το Game Maker Studio. Δεν έγραφε κώδικα, ήταν interface. Που είχε και τα δύο. Έχει και drag and drop και κώδικα. Ποιο ήταν αυτό που κάναμε στη τρίτη γυμνασία, ο ήταν η Ελένη. Και τα δύο τα κάναμε. Είχα φτιάξει και εκεί ένα παιχνίδι που ήταν ο κύκλοπα. Άντερε. Και προχώρα μ' άρεσε και σε κάποια στιγμή έπρεπε να πετάξει ένα βέλο να τυφλώσει τον κύκλοπα. Ο Οδυσσέα συγγνώμη, και έπρεπε να τυφλώσει τον κύκλοπα. Ναι, ναι, ναι. Και όταν έφευγε το βέλο του, το είχα σβήσει, ξέρει, με πολύ κακό φωτο μάτι και ήταν ένα άσπρο πράγμα. Και, το και δι... ότι τυφλωνόταν και καλά και βάραγε αυτό σε ένα τέτοιο. Αυτό το έκανε <κάνεις> σαν εργασίε. <laughs> ναι, ναι, σαν εργασία. Άντερε. Πρέπει ναι. να είχαν τρελαθεί οι αφού είχε πάει μου λέει θα πρέπει να σε πάμε σε διαγωνισμού, που και κάτι τέτοιο. Μετά, ρε φίλε, είπα να το πάρω λίγο πιο όχι επαγγελματικά, αλλά να προσπαθήσω να βγάλω λίγα χρήματα από αυτό. Και είχα φτιάξει κάποιε εφαρμογέ για Android τότε. Το για τις κανάλι εφαρμογές. πότε το, ξε... πότε το ξεκίνησε. Θα σου πω. Γιατί έκανα και παράλληλα τι εφαρμογέ και με το κανάλι. Και ο σκοπό μου ήταν να τι διαφημίσω στο YouTube ουσιαστικά ή να πάρω πιο πολύ κοινό σε εφαρμογέ. Πότε το ξεκίνησε δηλαδή με αυτό το σκοπό, για να διαφημίσει τι εφαρμογέ σου. Όχι, 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 όχι. Δεν το ξεκίνησα με αυτό το σκοπό. Αλλά ήταν ένα μπόνου αυτό. Το ξεκίνησα επειδή είχα δει ένα βίντεο του Βιτάλη που τον ξέρει κι εσύ. Α, πάλι ο Βιτάλη. Ναι, ναι. έχω πει κι εγώ, τον είπε και ο Μπούγια πριν μέρε. Νομίζω ότι περισσότεροι από αυτόν έχουμε και ξεκινήσαμε. Ναι, που έχει είναι στη φυλακή, μήπω καταλήξουμε έτσι κι εμεί. Ελπίζω όχι. <laughs> Εσύ σίγουρα δεν θα καταλήξει εκεί. Ναι. Σε κάνα καρά κλειδωμένο μπορεί. <laughs> Τι φάση, γιατί. <laughs> Με αυτό το βίντεο πήγε βάλει στο Instagram. <laughs> ναι, ναι, Α, να ναι, ναι, ναι. Σε κλειδώσει σε ένα καρά. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο ένα φίλο μου. Και λέει πάμε να βγούμε, <laughs> είχα βρει εγώ ένα φίλο μου στο κολονάκι να πιούμε ένα ποτό <laughs> Και μπαίνουμε σε ένα γκαράζ Για να παρακαλέτε. Αυτό, <laughs> και απλά μας κλείσανε μέσα Έβρεγα φιγκαράζ απ' έξω ξέρω εγώ, μπορεί να γράφει 24 ώρα γκαράζ Και μπήκαμε μέσα και πριν κλειδώσαμε τα μάξι, βγήκαμε και βλέπουμε την πόρτα να κλείνει. Και λέμε, τι γίνεται. <laughs> Γιατί κλείνει το καράζ. <laughs> και απλά έκλεισε. Και παίρνουμε τη... Ο φίλο μου είχε πάρει νευριασμένο στον ιδιοκτήτη τηλέφωνο και του λέει: Τι γίνεται, μπήκαμε στον καράζο, μου, μα έχει κλείσει μέσα. <laughs> και όλα είχε νευριασμένε, τι μπήκατε στον καράζο μου, <laughs> Γιατί μπήκατε στον καράζο μου, <laughs> Τι είναι αυτά που κάνετε. <laughs> 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 κάνετε. Εντάξει, <laughs> είχαμε πάρει τηλέφωνο και την αστυνομία <laughs> <laughs> Έλα, μπήκαμε σε ξένο γκαράζ. Έχουμε κλειστεί σε ένα γκαράζ, μα <laughs> κλειδώσανε μέσα. Του είχαμε μείνει. Στο Βιτάλι ναι. είχα δει στο Facebook, τότε ήταν ακόμα εποχέ που χρησιμοποιούσαμε πολύ το Facebook, το 2014-2015 πότε ήταν. Και βλέπω ένα βίντεο στην αρχική που ήταν ο Βιτάλι και φύλαγε κοπέλε. Τώρα ξέρει, τώρα 15χρονο, full. Full, μπριζωμένο για να βρει κοπέλε. Ναι, ακριβώ αυτό. <laughs> και έβλεπα αυτόν τώρα να φυλάει με τόσο άνεση, τόσε κοπέλε. Και λέω, Πόπο, φίλε, λέω, θέλω να γίνω σαν το Βιτάλι. Μπαίνω στο YouTube, το ψάχνω, μέσα σε δύο μέρε είχα δει όλα τα βίντεο που είχε και πάρα πολλά σ <laughs> <laughs> <πολλά, laughs> Στο κανάλι του Βιτάλ, δεν έχει ούτε ένα βίντεο αναβασμένο. Ξέρετε, τι γίνεται. Αυτό, ρε παιδί μου, με το site που έχει φτιάξει, από ότι είχα δει σε ένα podcast σε και αυτό καλή ώρα, είχε πει ότι έχει γύρω στα 500.000 μέλη. Από okay. 5 ευρώ, 5, 5, 25, 250, 250 εκατομμύρια μάλλον. Είναι πάρα πολλά λεφτά έτσι. Τώρα το υπολογίζω σωστά ή θα γίνω ρεζίλι. Δεν ξέρω, θα το δούμε, θα το σκεφτούμε στο μοντάζ. Δεν μπορώ 5, 500.000, ναι. 2 500 εκατομμύρια, 500.000. Το παλάθο. 250 εκατομμύρια. Ένα εκατομμύρια. <laughs> Τέλο πάντων, 2,5 εκατομμύρια, ρε φίλε, το, τον μήνα είναι πάρα πολλά λεφτά. Yeah. Οπότε δεν νομίζω ότι τον νοιάζει πλέον το YouTube. Για πε τώρα, εσύ έβλεπε ε... το Βιτάλ και ξεκίνησε με αυτή την αφορμή. Ξεκίνησα... Τα πρώτα σου βίντεο ποια ήταν. Φάρσε ήταν. Κάνει... Ε, Μιλά σε κοπελέ. Όχι. Ε, το είχα κάνει και αυτό. Ήταν full αποτυχημένο. Και είχα κάνει το πρώτο μου βίντεο που ήταν. Έβαζα στα ακουστικά του να ακούνε μουσική. Αλλά ήταν ήχου από ταινίε για ενηλίκου. Ναι. ναι, πώς φαίνεται. Ναι. Ναι. Καλό είναι. Ναι. Και του έλεγα: Ξέρω, ακούστε το, το beat που έχω φτιάξει. Τσέβαζα να παίζει αυτό. <laughs> <laughs> και το έβαζα αυτό σε κοπέλε, αγόρια. Ξέρω, και ακούγανε αυτή και λέει: Συγγνώμη, τι μου βάλει τώρα. Και λέω: Το beat μου ξέρω. Γενικά, πιο πολύ ήμουν επηρεασμένο από το εξωτερικό. Τα πρώτα μου βίντεο ήταν full αντιγραφέ ουσιαστικά. Που νομίζω οι περισσότεροι, όταν ξεκινάνε αυτό, έχουν ένα πρότυπο στο μυαλό του. Και προσπαθούν να κάνουν βίντεο με βάση αυτόν. Ναι, εντάξει, και τώρα. Και τώρα, ναι. Όλοι βασικά. Βλέπει κάτι. Ναι, και ναι, ναι κοιτάξτε. Εγώ καλύτερα, καλύτερα, να θεωρώ ότι το ποτέ τελευταίο ποτέ. καιρό το έχω μειώσει. Και ο λόγο είναι ότι δεν βλέπω πια YouTube σχετικά με αυτό που κάνω. Δηλαδή τώρα βλέπω βίντεο με αυτοκίνητα. Όσον όλα σε επηρεάζουν. Ναι, σίγουρα. Απλά δηλαδή, θα δηλαδή, σποψ, δεν σε... βλέπω πια κανάλια με φάρσει ή κανάλια με ερωτήσει. Δεν βλέπω. Μπορεί δύο-τρία χρόνια να ανεβάζει βίντεο με αυτοκίνητα και να λε. Μόνο μου το σκέφτε. Να σου πω την αλήθεια θέλω. Θα ήθελα να ανεβάζω βίντεο α πούμε ένα από του αγαμμένου μου στιγμή. Είναι ο Μάνι Κόσμπι. So I'm gonna give you guys a garage update video. Που είναι ένα πολύ πλούσιο άντρα πάντων που αγοράζει, ξέρω εγώ, διάφορα αυτοκίνητα και τα αγοράζει όντω, έχει συλλογή. Ρε φίλε, θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω τέτοια βίντεο. Α πούμε, να αγοράζει ακριβά αμάξια, μπουγκάτι, ιστορία στο άλλο Λαμπορκίνη και να βγάζει βίντεο, α πούμε, να πηγαίνει βόλτα και αυτά. Δεν είναι ότι κάνει review να λέει, α πούμε, πόσο τρέχει, πόσο κάνει, τίποτα. Απλά βολτούλα, κατάλαβε. Αλλά προφανώ για να κάνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνει ειδικά στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Θε πάρα πολλά λεφτά. Υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα ήδη που το κάνουν. Το και... κάνουν, αλλά δεν το κάνουμε τόσο ακριβά αυτοκίνητα. Δεν το κάνουμε με Rolls Royce, α πούμε, ή με Bentley. Κατα... Με φτιαχμένα περισσότερο, ίσω. Ναι, αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Mm. Δεν μου αρέσουν mm. τα αυτοκίνητα είναι που είναι κακούρικα. Τα... Ναι, που είναι φάση Tokyo Drift. Δεν, δεν τα θέλω <laughs> αυτά. <laughs> <laughs> να ναι, ναι. είναι έτσι, luxury, να είναι πολυτελεία αμάξια. Όπω ο Πάνο Δεν που έχει το RX8. Δεν μπορεί να φανταστεί τη χαρά μου που έχω ένα Mazda RX8. Ωραία Άξι. αλλά είναι πολύ καλό τύπου φτιαγμένο. Ναι, 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 ναι. Φέρνει λίγο σε καγκούρικο. Λοιπόν. Προτιμώ να αγοράσω ένα πιο παλιό αυτοκίνητο που να είναι πολυτελεία, α πούμε, μια παλιά BMW Παρά να πάρω ένα πιο καινούριο α πούμε Mazda και να το φτιάξω, καταλαβες. Ο Κάβαλο ήθελε να αγοράσει μια κίτρινη BMW, μου το έχει πει. Κοίτα, είχε εγώ αν αγοράσω, έχω σκεφτεί να πάρω την ε, σειρά 6, ρε παιδί μου, που είναι σχετικά φθηνή, δηλαδή αν πάει στο 2005 είναι γύρω στα. Αν θα ήθελα να αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Ηλεκτρικό κιόλα, μη σου πω. Ναι, ναι, ξέρω, ή, ή είσαι στην άλλη φάση. Εσύ. Εγώ ναι, είμαι ένα πολίτη σύγχρονο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό καγκούρικο είναι πολύ ουσιαστικά. Ένα παλιό BMW τώρα. Κοίτα, η σειρά 6 δεν είναι καγκούρικη, αν τη Είναι μεγάλο αμάξι κουπέ, είναι πολύ μακρύ, πιάνει χώρο δρόμο. μεγάλα αυτοκίνητα, αλλά τα χαμηλά. Θα σα το δείξω για να καταλάβει πώ είναι. Το. Περίμενε λίγο. Παίρνει ουσιαστικά τώρα αυτό είναι σε κάμπριο. Δεν το λε καγκούρικο αμάξι αυτό. Είναι στο μετέχμιο. Εντάξει, είναι GT αμάξι. Ε, το παίρνει σε τρία χρόνια θα είναι παλιό, α πούμε. Αυτά τα αμάξια θεωρώ τα, τα ακριβά όταν βγαίνουν και να περάσει ο χρόνο, παραμένουν καλά αμάξια. Είναι ποιοτικά αμάξια. Γι' αυτό μου αρέσουν πιο πολύ αυτό. Όχι ότι θέλω παλιό, απλά επειδή το budget μου δεν μπορεί να πάρει το καινούριο. κατάλαβες. Τώρα να δώσει ναι. 100.000 για ένα αμάξι θεωρώ είναι πολύ χαζό. Και όσα λεφτά και είναι να βγάζει. Άμα βγάζει ένα εκατομμύριο το τότε. Μήνα. ναι. Α, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ είναι γιατί σταμάτησε τι φάρσει. Πλέον το θεωρώ λίγο και βαρετό και νιώθω ότι είμαι και λίγο ενοχλητικό, δηλαδή, άμα πάω να κάνω φάρσα σε κάποιον. Ο άλλο λόγο είναι ότι δεν έχουν πια απήχηση οι φάρσε. Για μένα, εγώ όταν έκανα φάρσει, δεν είχαν ποτέ απήχηση. Εσύ, ρε παιδί μου, έκανε φάρσε στην Ελλάδα όταν ο κόσμο δεν είχε δει ακόμα την φάρση και από το εξωτερικό. Δηλαδή, οι φάρσει yeah. γίνανε πολύ γνωστέ το 15-16 περίπου. Είναι το timing, ρε παιδί μου. Είναι όλα ένα trend. Φάξε, θυμάμαι ότι κάπου είναι το YouTube, και YouTube... τύχη μαζί. Δηλαδή, μπορεί να έχει συμβεί κάτι και να έχει γίνει γνωστέ οι φάρσε τότε που έκανα. Ναι, Αλλά ναι, έτυχε, ναι. Πήχε, έτυχε ένα το επειδή το στην να το παίζει Το X 15, το YouTube ήταν φάρσες. Δηλαδή το πιο γνωστό... Ναι κομμάτι, το πιο γνωστό niche ουσιαστικά στο YouTube ήταν οι φάρσε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λογικό. Τώρα, α πούμε, το πιο γνωστό είναι. Χαλάω πολλά λεφτά, δείχνω αυτό, κάνω το ένα, κατάλαβε. Έχει αλλάξει λίγο η φάση. Εν φίλε, έβλεπα και ένα βίντεο τώρα από το ASAP Science που έλεγαν ότι άμα ζούσαμε όλοι όπω influencers, θα χρειαζόμασταν γύρω στου 10 πλανήτε για να αντέξει αυτόν τον υπερκαταναλωτισμό που κάνουν οι influencers. <laughs> 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 δάξε, και αυτό είναι αυτό πολύ αυτό καύσιμο... Το κάνουν οι top influencers αντικειμενικά. Ναι, ναι, ναι. τώρα οι άλλοι απλά είναι στο νίκη και ό,τι λεφτά βγάζουν τα χαλάνε εκεί. Ναι. Δηλαδή, πε βγάζει από χορηγίες κτλ. δεν είναι ωραίο σαν λογική νομίζω. Που το έχουν και οι τράπεζε τώρα στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Μα οι τράπεζε δι... δεν έχουν λεφτά λεφτά. Δι... Προσπαθούν να δείχνουν. Π.χ. θα νοικιάσουν το αμάξι για το βίντεο κλειπ. Προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν λεφτά. Λυσό. Απ' τη μία είναι ωραίο, απ' την άλλη είναι λίγο. ρηχό, α πούμε, να το πω έτσι. Οι τράπεζε, επειδή είπα πριν λίγο ότι οι τράπεζε δεν έχουν λεφτά και θα σχολιάσουν και ότι... ναι, θα τώρα όλοι ότι. τώρα δεν πω... έχουν σίγουρα που δεν μπορούν να κάνουν λάδι. Καλά, ναι. Θα σου πω όμω, το ότι δεν έχουν λεφτά, πώ το εννοώ, ότι αν κάποιο δεν έχει ένα τόσο ακριβό αμάξι, δεν έχει μια πόρτσα όπω έχει ο Mad μπορεί να έχει πολλά περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, σπίτια, εξοχικά κτλ. τα οποία σε αξία είναι πολύ περισσότερο από ότι ένα αυτοκίνητο, καταλαβέ. Ναι, ναι. Οι τράπερ δείχνουν ότι έχουν πολλά λεφτά. Που ναι, οκ, okay, μπορεί να έχουν περισσότερα από μένα και από και σένα. Επίση, είπε και το Μάτλι που είναι ας πούμε, στο top 5. Ναι, υπόλοιποι υπόλοιποι αυτό, 40 δηλαδή, που είναι στην Ελλάδα και δεν έχουν τίποτα. τίποτα δηλαδή, τίποτα, μπορεί να μένουν με, με τη μάνα <laughs> Νοικιάζουν μια Mercedes για το βίντεο κλειπ. <laughs> Βγάζουν 15.000 φωτογραφίε για να ανεβάσουν για το υπόλοιπο χρόνο. Όσο πιο πολύ δείχνει ότι είσαι επιτυχημένο. Τόσο πιο πολύ θα σε ακολουθάει τυφλά ο κόσμο επειδή νομίζει ότι θα γίνει σαν και σένα. Στα όλα ισχύει. Το το force positivity, π.χ. αυτό που είπε ότι θε να δείξει θετικότητα στα βίντεο, ναι, 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 ναι. είναι μέρο αυτού. Το ότι δείχνει ότι έχει λεφτά, το ότι δείχνει ότι όλα είναι καλά, το ότι δείχνει ότι έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Και το, το ξέρω επειδή το έχω δοκιμάσει και στα δικά μου βίντεο. Τα χρήματα, α πούμε, τα ακριβά μάξια είναι ένα σύμβολο επιτυχία. Και οι άνθρωποι τίνουμε να θέλουμε του επιτυχημένου. Δέστο και στην προσωπική ζωή, θε μια επιτυχημένη κοπέλα δίπλα σου, α πούμε, ή θε έναν ε... Έναν λέω, συγγνώμη. Η θε μια. Οχ, παιδί. Κοπέλα Αποκαλύπια. που δεν έχει. <laughs> Come out. <laughs> <laughs> α πούμε, μια κοπέλα που δεν έχει να κάνει τίποτα με τη ζωή τη. Κατάλαβε. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με αυτού που βλέπει, ρε παιδί μου. Γιατί οι influencers τι είναι. Άτομα τα οποία θε να του μοιάσουν ναι, στην τελική. Σαν πορεία τη κοινωνία, α πούμε. Είναι κακό. Πάμε δεν από το κακό στο είναι χειρότερο. Είναι πολύ καλό. Γιατί φαίνεται αυτό και στον πλανήτη πρακτικά. Δηλαδή, τώρα έχουμε αυτή την πανδημία. Ο Bill Gates λέει ότι αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται με την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Πω πω, φίλε. Και ότι θα έρθει και άλλη πανδημία, <laughs> και αυτό το πράγμα που λένε, Α, πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ρε φίλε. Πού θα πάει βέβαια, η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη ήταν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν υπάρχει <laughs> ανάπτυξη. <laughs> Όχι, ενώ ότι όλα τα κράτη, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ή και το ελληνικό, α πούμε, λένε Α, πρέπει. Καλά, εδώ πέρα, ίσω χρειαζόμαστε όντω ανάπτυξη. Ρε φίλε, Βασικά, ανάπτυξη περιπτώσει, πρέπει να Νοτροπία νοοτρο... σε... χρειαζόμαστε. Σωστή. Σωστά, και πρέπει να επενδύσουμε δηλαδή, σε ότι... βιώσιμη ανάπτυξη. Ακριβώ. Δηλαδή το ότι έχουμε όλοι ένα αμάξι βενζινοκίνητο και δεν έχουμε μέσα μαζική μεταφορά σωστά ή ότι επενδύουμε σε άλλα πράγματα και δεν επενδύουμε π.χ. στα βασικά, που είναι τα μέσα μεταφορά. Τι ανάπτυξη, ρε φίλε. Τώρα φτιάξει εκεί πέρα να έρθει το λεωφορείο στην Δεν έχουμε ώρα του. κάνει καλού δρόμου, ρε φίλε. <laughs> <laughs> <Τι ανάπτυξη. laughs> καλά είναι η Ελλάδα. Άμα πα Αλβανία θα δει άλλα πράγματα. Ναι. Εντάξει, βέβαια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχω καιρό να πάω, η αλήθεια είναι. Αλλά θυμάμαι ότι όταν ζούσα εγώ στι αρχέ στην Αλβανία ήταν εντάξει, παιδί μου, άστο, άλλη φάση τελείω. Πού είναι εκεί. Έχω ακούσει Τώρα γυναίκες... είναι πάρα πολύ καλά και όσο πάει γίνεται και καλύτερα. Δηλαδή... Έχω ακούσει ότι οι γυναίκε κάνουν μπάνιο με το και δεν έχουν καν μαγειό. Τι λε, Μωρέ. Έχουν μαγειό, απλά σου λέω ότι δεν φοράνε τόσο πολύ Μπραζίλ και δεν, είναι, δεν δείχνουν τόσο Α, πολύ. Ας, το πισινό πιο... τους. του είναι λίγο πιο μαζεμένοι Α, στην παραλία. Πάρω, επειδή εντάξει. του κρίνει ο κόσμο. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα στην Αλβανία θεωρώ είναι στην κοινωνία λίγο και στην οτροπία, ναι, ναι. όχι τόσο πολύ στο. Χρήματα ναι, υπάρχουν, ναι. απλά δεν είναι διανεμημένα σωστά. Υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι και οι πάρα πολύ φτωχοί. Για το πάνω που λέγαμε πριν, έχει ας πούμε, πάρει ένα αμάξι, έχει πολλά λεφτά πάνω, το κάνει ωραίο, το σπάνω γρήγορα κτλ. Αυτό είναι οκ. Okay, δεν είναι κακό. Έχω μπει στα μάξιμα. Ε, είναι... <laughs> δεν είναι καλό. Δεν, δεν χωρά μέσα. Δεν έχει <laughs> ασφάλεια. Δεν έχει αυτοκίνητο, ρε φίλε. Μου λέει αιρό. Ακού, τι αιρό. Λοιπόν, Ακού, είσαι έτσι, ρε φίλε. Χαμηλά, στενά. Λέει λοιπόν, ναι, Και, είναι θέλω... και, που είναι που θέλω... και θέλω... έχει και ταχύτητα που είναι πιο πιθανό να σου κάνει. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι. Α πούμε, πάνω στο κάνει επειδή του αρέσει. Αυτό δεν είναι τόσο κακό. Αλλά άτομα πούμε, που το δείχνουν και φαίνεται ότι προσπαθούν να σου δείξουν ότι έχουν χρήματα. Αυτό είναι το κακό, ρε φίλε. Κυρίως, στο YouTube δεν παίζει πολύ αυτό. Στο Instagram παίζει. Α πούμε, φωτογραφίε τώρα σε ακριβά ο σε Audi, σε... το ένα, το άλλο. Ρε, φίλε στο Instagram υπάρχει πολύ αυτό. Όπω το Instagram γίνεται χαμό, φίλε. Και, και το και Instagram αν είναι το και λογικό. Τι είναι, είναι, είναι μόνο εικόνα. Δεν μπορεί να σου δώσει άλλο. Είναι, βασικά μπορεί, αλλά είναι πιο δύσκολο να σου περάσει κάτι άλλο από ότι σε ένα δίκτυο. Δεν βίντεο. θέλει να σου περάσει κάτι άλλο. Θέλει να σου περάσει ότι είναι επιτυχημένο και ότι όλα τρέχουν καλά στη ζωή του και ότι ξέρει τι κάνει. Αυτό το κάνει περισσότερο επειδή είναι πιο εύκολο. Υπάρχουν και artists στο Instagram ναι, σίγουρα. που ξέρουν να βγάζουν ωραίε φωτογραφίε κλπ. Αλλά οι περισσότεροι δεν είτε θα δείξουν κανείς. λεφτά είτε, goal, είτε οι κοπέλε στον κόλο του. Ρε φίλε, αν το σκεφτεί, το, Instagram είναι ένα marketing του εαυτού σου. Και ο λόγο που πούμε, όλοι θέλουν να δείχνουν cool στο Instagram να είναι ωραίοι κτλ. Ειδικά οι κοπέλε. Είναι αυτό, για να διαφημίσουν τον εαυτό του, Ρεφίλ. Να είναι πιο ελκυστικέ. Και, και, οι άντρε το κάνουμε, κατάλαβε. Δηλαδή, όσο το πιο το κάνουμε. cool ζωή δείχνει, τόσο πιο πολύ θα αρέσει του άλλου. Και είναι πλασματικό αυτό, γιατί όταν του συναντά από κοντά, φαντάζομαι και εσύ έχει συναναστραφεί πολλέ φορέ με Instagram, σκοπέλε, κοπέλε, ωραίε κοπέλε. Και έχει δει ότι η ζωή του δεν είναι τόσο γαμάτι όσο δείχνουν στο Instagram. Προτιμώ να είναι η ζωή μου, α πούμε, λίγο πιο διασκεδαστική στην πραγματικότητα. Και αυτό το παρατηρώ το τελευταίο καιρό κάνοντα τα story time, τα οποία ουσιαστικά θυμάμαι σκηνικά που έχω ζήσει στο παρελθόν και συνειδητοποιώ ότι Τελικά πρέπει να είμαι πιο ευγνώμων με τη ζωή μου, γιατί όντω έχω περάσει ωραίε στιγμέ. Να, ναι, ναι. Και έχει αλλάξει γενικά ο τρόπο που σκέφτομαι το πώ θέλω να κινηθώ στη ζωή μου από εδώ και πέρα. Θέλω από εδώ και πέρα να μαζέψω ωραίε εμπειρίες, εμπειρίε, ωραίε Γιατί αν το σκεφτεί, τι είμαστε. Είμαστε ένα σύνολο αναμνήσεων. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, πα αλσχάιμερ ξαφνικά και δεν θυμάσαι τίποτα, δεν θα είσαι πιο κονήλο. Θα είσαι απλά ένα άτομο που μοιάζει με τον κονήλο, αλλά δεν θα είσαι κονήλο. Δηλαδή, αυτό που μα συμπληρώνει που μα αποτελεί είναι οι αναμνήση μα. Με τώρα. Θα αρχίσω να κάνω και εγώ story times ώστε να κάθε μέρα να τα βλέπω ξανά και να ξανά. Να τα θυμάσαι, ε. λέω. <laughs> Κράτα σημειώσει. Κοίτα, πάντω είναι ωραίο. Το πέρα μπλάκα. Είναι... Φτιάχνει μια βιβλιοθήκη αναμνήσεων ε, ναι. στα story times. Και είναι Γιατί και πολύ διασκεδαστικά. Θυμάσαι... Είναι η αγαπημένη μου κατηγορία βίντεο σου αυτά. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Περνά καλά όταν το βλέπει. Ναι, αυτό ισχύει. Και θεωρώ βασικά ότι. Ναι, εμένα δεν έχουν πολύ απήχηση επειδή ο κόσμο δεν δίνει την ευκαιρία να τα δει. Αλλά δεν Αφού... έχουν αρκετή απήχηση. Ξέρετε, έχω συνηθίσει με τι προκλήσει και με τι ερωτήσει που παίρνανε περισσότερα από ότι τα subs μου. Καταλαβέ. Το έχει προσέξει κι εσύ ότι όταν έκανε ερωτήσει στον δρόμο, Έπαινε περισσότερε προβολέ από τον αριθμό των εγγραφών που είχε. Ναι. Επειδή γίνονται viral αυτά τα βίντεο. Ενώ τα story time δεν γίνονται viral. Απλά αλλάζει λίγο και ότι το κοινό που βλέπει αυτά τα βίντεο δεν είναι περισσότερο μαζί σου. Ισχύει αυτό, ναι. Οπότε π.χ. αν το μετρήσουμε σε επιτυχία για παράδειγμα, είναι αλλιώ να διαφημίσει, λέμε τώρα, ένα αναψυκτικό σε αυτού που βλέπουν τα story times και είναι πιο πολύ δεμένοι μαζί σου. Και ναι, αλλιώ ναι. να το κάνει ένα βίντεο με ερωτήσει που θα έχει μεγαλύτερο reach. Θα το βλέπουν δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι. Απλά θα βλε... Αλλά αυτοί βλέπουν απλά ένα τύπο να κάνει βλέπουν απλά πράγματα στο στην παραλία. Αυτό, ναι. Δηλαδή, δεν βλέπουν εμένα. εσένα. Ναι, ναι δεν ναι, είναι ναι, με σένα. Εντάξει, τώρα χαρα... αναγκαστικά με την καραντίνα δεν έχω βγει έξω, παιδί μου. Ναι, Θέλω ναι. πολύ, αλλά περιμένω να δω τι θα γίνει. Γιατί έχω σκεφτεί και κάποιε πολύ καλέ σχέσει. Καραντίνα, τι είναι αυτό. Τι κάνει και καλά. Τώρα για πε τώρα τι πιάνει τα σχέδιά σου. Λοιπόν, έχω σκεφτεί μια σειρά στην οποία θα είμαι στο αυτοκίνητο ουσιαστικά. Έχει ένα φίλο με ένα κάμπριο αυτοκίνητο, ένα Audi. νομίζω το έχει ναι. Το ναι. Έχεις δει και σε ένα vlog που το έχω βάλει. Και θα λέει τη σειρά Μπε με στο καμπριολέ. Θα είμαι εγώ και ο φίλο μου πίσω. Θα έχουμε μικρόφωνα ψήρε 4 και θα φέρνουμε, ξέρω εγώ, θα πηγαίνουμε βόλτε στον δρόμο και θα σταματάμε κυρίω κοπέλε. Και θα λέμε Μπείτε μέσα να σα πάμε βόλτα. Πολύ καλό, φίλε. Και θα τι βάζουμε μέσα, Πολύ θα τι πάμε είτε σπίτι του είτε βόλτα όπου θέλουν και θα κάνουμε στον δρόμο προκλήσει και ερωτήσει. Γιατί να μην είμαι εγώ αυτό ο φίλο. <θα βάλει> Γιατί πρέπει να είσαι λίγο πιο cool. Όχι, ρε <laughs> φίλε. Λε ότι δεν είμαι cool, δηλαδή. Όχι, αλλά ο συγκεκριμένο ο που τον έχω βάλει. Είναι πολύ τρελό και νομίζω uh, ότι θα τα ταιριάζει σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και α πούμε, προκλήσει που έχω σκεφτεί είναι φάση <leapfadera> όταν είμαστε στο φανάρι να πω στην άλλη: Κατέβα, ξέρω εγώ, και κάνε μια καρδούλα, ξέρω εγώ, στον άλλον δω που είναι δίπλα και ξαναμπε στο αμάξι. Ή πήδα έξω από το κάμπριο και χόρεψε λίγο στο φανάρι μπροστά και ζήτα να σου δώσουν λεφτά, ξέρω εγώ. <laughs> που λε, ναι, αυτή είναι η σειρά που έχω σκεφτεί. Μπε με στο καμπριολέ. Και είναι πολύ καλή σειρά. Πολύ καλή. Τώρα δεν ξέρω αν μήπω πρέπει να το κόψει αυτό ή πρέπει να το αφήσει, γιατί θεωρώ ότι θα είναι βλακία να μου πάρει κάποιο την ιδέα. Ε, φίλε, ποιο να την πάρει και να την πάρει. Υπάρχει περίπτωση να την κάνει κάποιο καλύτερα στο ελληνικό YouTube από σένα. Δηλαδή, εγώ το φαντάζομαι αυτή η σειρά είναι του Φρέντι και του Λευτεράγγι. Δηλαδή, το έχω κάνει εικόνα. Πώ να ναι, το ναι, ναι, και εγώ το έχω κάνει εικόνα. Δηλαδή, και να το κάνει κάποιο καινούριο που πάρει 500 ευρώ στο κάμπριο. Όχι με κουστούμε, φίλε, με κουκαμισάκι έτσι Ναι, ενώ πιο κυριλάτα, κατάλαβε. Είναι για σένα, ρε πώ να το πω. Ποιος, θα θα είναι βλακέξει, τι με ενοχλεί, να σου πω. Που είναι λίγο εγωιστικό αυτό και τελευταία το. Το χω... έχει αυτό γενικά ότι σου θέλουν ε, να σου πάρουν τι ιδέε. Εντάξει, όταν έκανα προκλήσει στην παραλία είχαν αρχίσει κάποιοι να κάνουν τα ίδια, ρ, παιδί μου, και, ναι, και τι ίδιε ακριβώ προκλήσει. Θα σου πω, μια συζήτηση που είχα μαζί σου που είχαμε βγει, θυμάμαι, μια φορά για κοκτέιλ βράδυ. Τότε είχα αρχίσει να το βλέπω λίγο διαφορετικά ότι δεν είναι κακό να σε αντιγράφει κάποιο. Mm -hmm. σημαίνει ότι τον εμπνέει. Ναι. Αυτό που είναι κακό είναι ότι στην Ελλάδα ειδικά το έχουμε πολύ έντονο αυτό. Ότι ο viewer όταν δει από κάτω κάτι που το έχει δει από έναν άλλο θα πει Ω, τι γράφει αυτόν. Κατάλαβε. Κοίτα, εμένα και Κι Είναι σπαστικό ρεφιλο όταν ο, ρε Έχουν... ο άλλο δεν εκτιμάει την προσπάθεια που, που έχει ρίξει. που λέγονται σκαλωτικέ ερωτήσει. Επειδή πολλοί το ζητήσατε, επιστρέφουμε δυναμικά με νέε σκαλωτικέ ερωτήσει. Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι. Αν τρει γάτε πιάνουν τρία ποντίκια. Ναι, το ξέρω. Απλά εσύ είναι ε, ο ε, τον... πρώτο που το ξεκίνησε αυτό. Ακριβώ. Ναι, τώρα όμω εγώ, άμα κάποιο το ξεκινήσει που ακούσει την ιδέα μου, δεν θα είμαι εγώ ο πρώτο, κατάλαβε. Και τι θα γίνει. Τίποτα. Απλά κατάλαβε. Yeah. Θα είναι τα... Yeah. το πρίξιμο στα σχόλια που θα βλέπω ότι ah, αντιγράφει ενώ δεν ξέρουν καν ότι αυτό hey, είναι φίλε, κάτι. Που... Άμα, και... άμα τον ανεβάσει και μπε μέσα στο καμπριολέ ακριβώ τον τίτλο, Εντάξει, και εγώ θα ξενέρω. Θα πάμε να το βρούμε και θα το. Ε, θα το, το, το χτυπήσουμε <laughs> την πόρτα και θα το ρωτήσουμε γιατί το έκανε, ρε παιδί μου. <laughs> <laughs> λοιπόν, δεν νομίζω να είναι τόσο κάποιο τόσο πολύ. <laughs> αυτό που ήθελα να σου πω και το ξέχασα να σου το πω είναι ότι κι εγώ όταν έκανα τι καλοτικέ ερωτήσει και είχα δει να ανεβάζω βίντεο καλοτικέ ερωτήσει, είχα θυμώσει και είχα κάνει και report το βίντεο. <laughs> <laughs> δηλαδή το είχα <laughs> και εγώ παλιά αυτό. Αυτό που σου λέω ότι. Είχα μάθει από σένα όταν είχαμε βγει για κοκτέιλ που σου λέω είναι που μου έλεγε ότι όντω δεν είναι κακό να τι αντιγράφει κάποιο. Και θεωρώ ότι όντως έχει δίκιο γιατί όταν κάποιοι ας πούμε, κάνουν βίντεο προκλήστη παραλία με το οποίο το έχω ξεκινήσει εγώ, ανεβαίνει όλη η πλατφόρμα μαζί. Δηλαδή αυτά τα βίντεο γίνονται πιο γνωστά. Μπράβο. Και από Α... τη στιγμή που είσαι στην κορυφή της πυραμίδα αυτού του είδους ας πούμε, κερδίζεις και κερδίζεις... εσύ. Εσύ παραπάνω. Ναι, δηλαδή δεν αυτός χορταίνει κάποιο με αυτό. Είναι όπως που, αυτό που λέμε αυτό που έχει λεφτά παίρνει περισσότερα, ε, αυτό που έχει τα views και τα ναι, δηλαδή, παρακόμπερ Δεν δηλαδή. γίνεται κορεσμό σε αυτά τα βίντεο. Ναι, Αν δηλαδή, Αν κάποιο να λέει του... το bitcoin, γιατί ανεβαίνουν τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. δεν. Ακριβώς, δηλαδή. Ναι. Εφόσον ας πούμε, ο κόσμο βλέπει περισσότερα τέτοια βίντεο, θα δει και το δικό σου. Δεν είναι ότι άμα δει του άλλου που έκανε το ίδιο με και σε αντέγραψε, δεν θα δει το δικό σου. σα ίσα θα δει περισσότερα. Ναι, θα μείνει περισσότερο στην πλατφόρμα και θα κολλάει με αυτό το είδο και θα ξαναβλέπει. Αυτό είναι θετικό να σε αντιγράφουν οι άλλοι. Εν τέλει. Ναι, 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 ναι. Απλά αυτό το να σου πάρουν ακριβώ την ιδέα και τον τίτλο είναι λίγο σπαστικό. Το σπαστικό. Αυτό είναι, σπαστικό σπαστικό γιατί... είναι να γίνει πιο πετυχημένο ο άλλο. Ναι, είναι σπαστικό αυτό. Είναι Αλλά σπαστικό. Αυτό, και, αυτό από την άλλη βέβαια. Σημαίνει σπου... ότι το έκανε καλύτερα. Σημαίνει κιόλα ότι πρέπει να προσπαθήσει και περισσότερο. Οπότε μπορεί να. Ναι, ναι. να... Ο, να... ο ανταγωνισμό είναι καλό γενικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για τα story times τώρα. Θέλω να μου πει, ρε φίλε λε πολλέ λεπτομέρειε <laughs> από την προσωπική σου <laughs> ζωή. Η τύπη σα σηκώνεται, φοράει το μαγιό τη, δεν μου λέει καν για, παίρνει το σορτσάκι στο χέρι και απλά φεύγει. Αυτό δεν σου έχει δημιουργήσει προβλήματα. Είναι βέβαια, αλλάζει νόμα, τα ονόματα. Νομικά είσαι καλυμμένο, δεν Νομικά είμαι καλυμμένο. Απλά το άτομο που έχει ζήσει αυτό το, την ιστορία μαζί μου, ξέρει ότι μιλάω για εκείνον. Δηλαδή, οι πιθανότητε με τι ίδιε λεπτομέρειε να έχω ζήσει με δύο κοπέλε, τρει, είναι λίγο απίθανο, καταλαβές Έχει τύχει κάποια περιστατικά να τα ζήσω με, α πούμε, το ότι θα τι βγάλω στην καφετέρια που είναι τρία ευρώ καφέ και θα του πω τι ίδιε δικαιολογίε να πάω να δούμε παλιά βιντεάκια στο σπίτι. Το έχω ζήσει με πολλέ, α πούμε, οπότε δεν μπορεί να ξέρει άλλη πια. πώ είναι δηλαδή να βγάλει μία. αφού έχει πει πολλέ λεπτομέρειε για το, τη μεθοδολογία που ρίχνει ναι, κάποια ναι, ναι. κοπέλα. Ε, μετά την κες. Μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Δεν και στη μεθοδολογία. Και στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, ο τρόπο, η ψυχολογία πίσω από αυτό είναι ίδιο. Ναι, ναι, και στη δικαιολογία, α ότι θα πα για παλιά βίντεο. Τώρα μπορεί να πει κάτι άλλο. Κατάλαβε. Δεν τελειώνουν αυτά. Η λογική, δηλαδή, να σου το πω με άλλα λόγια. Ο αλγόριθμο, α πούμε, τα βήματα που θα ακολουθήσει. δεν αλλάζουν. Η... Οι μεταβλητα... σάλτσε που βάζει. Οι μεταβλητέ. αλλάζουν. Ναι, Άρα ναι. μπορεί να βρει και κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τώρα εγώ το ότι έχω κάψει αυτό με την καφετέρια, το έχω κάψει γιατί δεν με, δεν με γεμίζει πια. Δηλαδή να βγω για καφέ με μια κοπέλα να τη πω πάμε σπίτι μου να δει παλιά βιντεάκια. Απλά για να, γίνει ό,τι να γίνει δεν, δεν μου αρέσει πια. Και είναι αυτό που σου είχα πει με τι αναμνήσει ότι πλέον με κάθε κοπέλα ας πούμε, που συναναστρέφουμε στη ζωή μου. Προσπαθώ να δημιουργώ ρε σαν μαζί τη. δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το ερωτικό κομμάτι πλέον. Θα πήγαινε στο μπάτσελορ. Στο Στο bachelor. Δεν μπορώ χωρί Να σου πει Τι έχει κάνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αν σε Ά, αυτή σε τη φάση. Κιόλος, ε, καλό λεφτά. Ναι, θα σου πω. Σε αυτή τη φάση δεν θα πήγαινα. Δεν θέλω να... Νομίζω ότι άμα πάω εκεί θα αφήσω το YouTube, θα αφήσω κάποια πράγματα. Οπότε δεν θα πήγαινα τώρα. Αλλά υπό άλλε συνθήκε, α πούμε, αν δεν έκανα το YouTube, ναι, θα πήγαινα. Τώρα, γι' αυτό που μου είπε για τα προβλήματα, επειδή σε έφυγε πάλι η συζήτηση, ναι, ναι, ναι. μου είχε δημιουργήσει προβλήματα. Κυρίω τα πρώτα story time που είχα βάλει, που ήταν πριν ξεκινήσω τα super story time για τα μέλη. Τα είχαν δει, α πούμε, κοπέλε. Αυτό το είχα ξεκινήσει την πρώτη καραντίνα, θυμάσαι με τι ιστορίε. Οπότε το καλοκαίρι μετά την πρώτη καραντίνα, ενώ έβγαινα ας πούμε, μερικέ κοπέλε, πολλέ φορέ με κάνανε ghost. Δηλαδή με αφήσανε χωρί να μου απαντήσουν και κάτι τέτοιο. Και προσπαθούσα τι συμβαίνει, τι πάει λάθο. Δεν έκανα κάτι λάθο από πλευρά φλερτ, ρε παιδί μου. Και εν τέλει, α πούμε, κάνα δύο κοπέ που το συζήτησα μετά από μήνε φάση, μπορεί και πρόσφατα, ξέρω εγώ. Απλά να έτυχε να πιάσουμε μια χαλαρή συζήτηση φιλική. Και να έλεγα, ξέρω εγώ, τι είχε γίνει τότε, ξέρω εγώ. Και φάση απομακρυνθήκαμε. Ξέρετε τι, ξέστη, έχω δει τα βίντεό σου, λέει, τα storytime, λέει. Και βλέπω ότι είσαι γυναικά και το ένα και το άλλο. Και ότι δεν είσαι αυτό που ψάχνω και κάτι τέτοια. Το χαρακτήρα, α πούμε, που δείχνω στα storytime, θεωρούν ότι. Είναι ένα τύπο που δεν θα μπορέσουν να τον έχουν στα σοβαρά. Δεν του που... ταιριάζει κιόλα. Ναι, δεν του ταιριάζει. Με βάση αυτό που βλέπουν όμω. Όχι με βάση την αλήθεια. Ναι. Γιατί τα storytelling, ναι, μεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Απλά είναι μια φάση τη ζωή μου. Ένα τύπο που του αρέσει να πηγαίνει με πολλέ κοπέλε, δεν σημαίνει ότι θα μπει ποτέ σε σχέση. Δεν σημαίνει ότι θα παντρευτεί ποτέ. Δηλαδή, έχω μπει και σε σχέση, έχω αγαπήσει, έχω αγαπηθεί. Είναι πράγματα τα οποία ο καθένα μπορεί να περάσει σε μια από αυτέ τι φάσει. Προσπαθεί να μα περάσει ότι ο Φρέντ είναι, σοβαρό, και είναι και σοβαρό παιδί. Ο Φρέντ είναι ένα παιδί που σε αυτή τη φάση τι δεν, δεν, το... θέλει να δεσμευτεί. Δεν θέλει να κάνει Δεν την... να Να καθαρίσει την εικόνα σου. Καμία σχέση. Αφού τα βλέπουμε το story time, ρε Φρέντ. Το ξέρω. Άσε με να σου εξηγήσω. Τη μία είσαι με τη Μαρία, την άλλη με την Εφέλη, την άλλη με την Γλυκούλα. Εντάξει. <laughs> <laughs> ο τρόπο που βλέπω τι γυναίκε. Όπω γυναίκα. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Έχει διαφορά. Γιατί δεν το κάνω για να καλύψω τι ανάγκε μου. Αντικειμενικά, τώρα μιλώντα χωρί να... χωρίς υπερβολέ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν μου έχει λείψει ποτέ ας πούμε, το ερωτικό κομμάτι. Προφανώ, αφού είσαι κάθε εβδομάδα με άλλοι. Όχι, δεν είναι ισχύει αυτό. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, όσο περίπου και να σου φαίνεται, μου αρέσει να συναναστρέφομαι με γυναίκε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ψυχολογία και οι κοινωνικέ συμπεριφορέ. Και όταν συναναστρέφεσαι με κόσμο ρε παιδί μου, και παρατηρεί τον άλλον και μαθαίνει πράγματα για αυτόν, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και μαθαίνει να διαβάζει τι κοπέλε. Και αυτό είναι όντω χρήσιμο, γιατί αργότερα μπορεί να καταλάβει ρε παιδί μου με τι κοπέλα πα να μπλέξει. Και μπορείς, α πούμε να κάνει τη σωστή επιλογή στη γυναίκα που θα παντρευτεί. Και να μην, α πούμε, είσαι το σκυλάκι στη σχέση, να στο πω και έτσι. Όλα αυτά σου προσφέρουν εμπειρίε και σου, σου μαθαίνουν το πώ σκέφτονται οι γυναίκε. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο, φίλε. Αλλά έχω φτάσει σε σημείο να είμαι αρκετά καλό σε αυτό, κατάλαβε. Δηλαδή, όλα δηλαδή, αυτά που κάνει, τα κάνει ώστε να βρει την κατάλληλη και να είσαι πιστό μαζί τη. Είναι ένα σκοπό κι αυτό, αλλά δεν είναι ότι το κάνω άμεσα γι' αυτό. Το κάνω, σου λέω, επειδή μου αρέσει να συναναστρέφομαι κοινωνικά με άτομα. Ναι, ναι, ναι. Και κυρίω κοπέλε. Δεν ξέρω, νιώθω, νιώθω όμορφα, ρε, φίλε. Δηλαδή, θεωρώ ότι άμα δεν υπήρχαν γυναίκε, παίζει να μου σε κατάθλιψη. Το πιστεύω. Δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά με γεμίζουν. Και πρόσεξε, το ξανατονίζω. Όχι σεξουαλικά. Με γεμίζουν ρε φίλε επειδή. Δεν ξέρω, είναι ένα όμορφο φίλο να έχει δίπλα σου. Δηλαδή, ακόμα και βόλτα να βγει με μια φίλη σου. Είναι, είναι, ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο συνέστημα. Δε, δεν, μπορώ να σου το περιγράψω. Εντάξει, τώρα. Καλά, εσύ δεν, δεν με πιστεύει τώρα, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι έχω δίκιο σε αυτό. Έχει δίκιο εν μέρη, αλλά απ' την άλλη. Είσαι και λίγο... Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι και μ' αρέσει να μαθαίνω τι γυναίκε. Μ' αρέσει να μαθαίνω να τι διαβάζω, μ' αρέσει να μαθαίνω πώ σκέφτονται, μ' αρέσει να αλληλεπιδρώ μαζί του. Και γενικά ρε παιδί μου θέλω να μαθαίνω περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο. Σκέψω, διαβάζω άρθρα για ψυχολογία ή βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια που έχουν να κάνουν κυρίω με την ελκυστικότητα, το πώ λειτουργεί. Και είναι όλα πολύ ωραία. Βλέπω και έρευνε που δείχνουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που δεν ξέρει, α πούμε, που ο περισσότερο κόσμο δεν τα ξέρει ήξερε, α πούμε, αυτό είναι φάκτα από έρευνα που έχει βγει ότι οι γυναίκες, οι οποίες ο σύντροφός τους είναι πλούσιος και πετυχημένο, φτάνουν πιο εύκολα σε οργασμό. Δεν σου φαίνεται πολύ, πολύ παράξενο αυτό. Τα <laughs> <laughs> έχει καεί τώρα. Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ. Ε, όχι πολύ, άμα το σκεφτείς λίγο. Θα νιώθουν ε, ότι είναι ο ιδανικός σύντροφος Ακριβώς και κατάλληλος να κάνει τα παιδιά του. Ακριβώς, δηλαδή... Ε, πολλοί το σκέφτονται ότι α, ξέρω εγώ, αρχίζουν και μισούν τι γυναίκε. Λένε Α, κοίτα, νοιάζονται μόνο τα λεφτά μέχρι και στον οργασμό. Δεν ισχύει αυτό. Απλά όντω, όταν έχουν ένα επιτυχημένο yeah, άντρα μάρε, φιλήσεις, δίπλα του. Ε, δεν έχεις ότι έχουν... λιωμήρα, τι, τι, Γιατί. <laughs> είναι. Αυτό κατάλαβε. Δε, δε δηλαδή, δεν έχεις δουλειά, δε να, έχει δουλειά, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Θες απλά να τη... Είναι πολλά που παίζουν. Κυρίω η ψυχολογία παίζει ρόλο σε αυτό, ρε, εσύ. Yeah. Και σε τελική ανάλυση, αυτό που θέλουν οι γυναίκε στη ζωή του είναι έναν επιτυχημένο άντρα και αυτό που θέλουν οι άντρε είναι μια όμορφη γυναίκα. Όχι επιτυχημένη. Πρόσεξε, αυτό δεν είναι νόμο, έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που, που κοιτά τη συμπεριφορά τη. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να κοιτά κιόλα. Απλά οι περισσότεροι δεν τα πολύ βλέπουν. Αλλά ενστικτοδό σου λέω, στο υποσυνείδητό μα, αυτό που θέλουμε είναι αυτό: μια ωραία γυναίκα δίπλα μα. Και οι γυναίκε θέλουν έναν επιτυχημένο άντρα δίπλα του. Αλλά προφανώ, αν κάνει αυτή την επιλογή, είναι πολύ λάθο. Αυτό πρέπει να κοιτάξει και. Ακούγεται λίγο σεξιστικό. Ακούγεται σεξιστικό, αλλά σου ξανατονίζω. αυτό θέλω να σου ρωτήσω, τι έχει να πει, γιατί. Έχω δει τελευταία. Δεν, ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει και πολύ βασικά, δεν ασχολείμαι τόσο πολύ με τα κόμματ. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιοι. Ε, επειδή αναφέρει πολύ συχνά στο έκανα αυτό με αυτή ναι, ναι, και λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Ένα story time που είχε πει ότι είχε βγει με μία που δεν σου άρεσε καθόλου εξωτερικά και σκόθηκε και έφυγε. Τι! Σοβαρά! Χάθηκε ο σκύλο! Έλα, έρχομαι, έρχομαι. Αμέσω λέω: Περίμενε, περίμενε. Ναι, ναι. Σύχναν να πει ότι είσαι σεξιστή. Ναι, ισχύει. Ε, κοίτα. Ισχύει ότι είσαι σεξιστή. Όχι, ισχύει ότι μου το είχαν πει. Ναι, βέβαια. Πήχε αυτό τώρα που πε με ότι οι άντρε θέλουν μια. οι γυναίκε θέλουν να είναι και ότι οι άντρε θέλουν απλά μια όμορφη. Ναι, αυτό δεν το λέω εγώ αρχικά. Αυτό το λένε έρευνε που έχουν. Οι φεμινίστρε που βλέπουν αυτό το βίντεο δεν θα το πάρουν πολύ θετικά, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρο ότι θα το πάρουν θετικά. Και θα Α, ναι, θέλετε απλά να. Περίμενε, περίμενε. Είμαι σίγουρο ότι θα το πάρουν. Θα πάνε με την ξερισμένη μα χάλη και θα βιβλούν έτσι στο δρόμο μετά από αυτό. Θα ξεσηκωθούν. Έτσι. είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια πω όταν ακούμε κάτι τέτοιο που δεν μας αρέσει όντω νευριάζουμε, θυμώνουμε με το αντρικό φίλο. Ας πούμε λέμε α είναι σεξιτές και τα λοιπά. Αλλά ρε φίλε δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Προφανώς δεν έχει τόσο σημασία. Δηλαδή όλοι θα πούν... Και το. δεν το... σημαίνει ότι είναι και σωστό απαραίτητα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Μπορεί και απλά να είναι και έτσι, εγώ, Φρέντι, κοινωνία. Το... Ναι 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 ακριβώ. Ναι. Είναι... Έχει βγει ενστικτοδό αυτό και ξέρει πω έχει βγει κιόλα. Γιατί το έχω ψάξει λίγο σε τελική ανάλυση γιατί μα αρέσουν οι ωραίε κοπέλε. Καθώ εξε, εξελισσόταν ο άνθρωπο ναι, ναι, ναι. από την εποχή των σπηλαίων, α πούμε, συνήθω μια όμορφη γυναίκα έδειχνε ότι είναι και πιο υγιή. Ναι. Άρα, ενστικτοδό, νόμιζε ότι μια όμορφη γυναίκα μπορεί να σου κάνει πιο υγιή παιδιά και είναι κατάλληλη για να φροντίσει περισσότερο τα παιδιά σου και να είναι καλύτερη μάνα. Γιατί δεν αυτό, α πούμε, και να είναι ότι μια, πά... μια παχύ αρκεί γυναίκα θα είναι πιο κατάλληλη. Επειδή άμα πέσει περίοδο πείνα, μπορεί να έχει περισσότερο λίπο. και θα δείξει περισσότερο. Μια παχύσαρκη γυναίκα, επειδή πολλοί λένε ας πούμε, ότι είναι body shame, δεν πρέπει να κράζει του παχύσαρκου. Το να είσαι παχύσαρκο δεν είναι καλό για την υγεία σου. Α την εμφάνιση. Αντικειμενικά, ένα υγιή άνθρωπο που προσέχει τον εαυτό του δεν θα είναι παχύσαρκο. Δεν σου λέω να έχει κάποιο πρόβλημα. Ε, και το να λέω, α πούμε, εγώ, ότι δεν μου αρέσουν οι παχύσαρκε γυναίκε, δεν θεωρώ ότι είναι σεξιστικό. Είναι απλό προτίμηση. Είναι προτίμηση και σε κάποιου μπορεί να αρέσουν. Έχω φίλο που του αρέσουν οι πιο τσουποτούλε, α το πω έτσι. Και μου λέει, α πούμε, όταν του δείχνω εγώ μια αδύνατη κοπέλα που μου αρέσει, λέει, Μα αυτή είναι yeah, χάλια yeah, λέει τώρα. Το Τον εσύ απ' την άλλη ότι οι χοντρούλε είναι μόνο καλέ για. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει γενικά, ακούγεται α πούμε, στην στη κοινωνία. Και καλά ότι οι χοντρούλε είναι πιο καλέ στο σωματικό επειδή το εξασκούν πιο πολύ. Αυτό το έχει υπονοήσει σε βίντεο. Σου. Το έχω υπονοήσει επειδή σου λέω ότι το έχω ακούσει από άλλου. Δεν, δεν, είναι ότι το, έχω, το πιστεύω εγώ ω Φρέντι. Αυτό που θέλω να μα πει και όλο περισσότερο είναι για το game που κάνει, που έχει σκεφτεί. Θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω. Λοιπόν, όταν κάποιο είναι παχύσαρκο. Καταρχά, υπάρχει κάποιο άνθρωπο που να θέλει να είναι χοντρό. Και να το αυτό. Γιατί δεν περίμενε, είναι περίμενε, Ένα χοντρό θέμα για το game. Mm -hmm. Τι κάνει εσύ ακριβώ, δηλαδή. Το game είναι το Flirt. Πρακτικά. Ναι. Είναι σαν βγαίνεις να λέμε τα... παίζει μπαλίτσα. Αυτό βγαίνει τακτικά. Δεν βγαίνω τακτικά, όχι. Αλλά έχω περάσει από περίοδο που έβγανα τακτικά στη ζωή μου. Για να κάνει game δεν πρέπει να το κατέχει αυτό το πράγμα. Ο σκοπό του είναι η αυτοβελτίωση. Mm. Να γίνει καλύτερο κοινωνικά. Να αποκτήσει κοινωνικέ δεξιότητε. Όχι τόσο πολύ να ρίξει μια κοπέλα. Γιατί όντω μπορεί να ρίξει μια κοπέλα μετά τι θα κάνει. Θα, θα επαναπαυτεί αυτό, αλλά δεν θα βελτιωθεί παραπάνω με αυτό. Τι ακριβώ κάνει στο game. Γνωρίζει κόσμο, κοινωνικοποιείσαι. Γνωρίζει νέε προσωπικότητε, νέε κοπέλε, νέε εμπειρίε και μαθαίνει να διαβάζει τι κοπέλε και να απαντά ουσιαστικά να αποκρίνεσαι στι ανάλογε καταστάσει. Α πούμε, πολλέ φορέ. Έχει διαβάσει υπο... σε βιβλία, σε βίντεο. Το έχεις υπάρχουν δει. βιβλία, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που α με τεχνικές. Αυτό είναι μια τέχνη, λένε. Ναι, υπάρχουν τεχνικέ. Το game γενικά είχε γίνει, τελευτε... γίνει, γνωστό από τι δεκαετίε του 80 φάση, που οι άντρε προσπαθούσαν να καταλάβουν έναν τρόπο το να μπορούν να ρίξουν γυναίκε γιατί όντω η ψυχολογία των γυναικών είναι λίγο απρόβλεπτη. Είναι λίγο δύσκολο να μάθει τι πρέπει να κάνει για να αρέσει μια κοπέλα, καταλαβες. Και τον άντρων, φαντάζομαι. Στον ερωτικό τομέα, μια γυναίκα, και α μην έχει πολύ αυτοπεποίθηση και α μην είναι ας πούμε, πάρα πολύ ωραία, μπορεί να ρίξει έναν άντρα. Ένα άντρα, αν δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν είναι ωραίο, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το θέμα τι είναι, ότι και οι γυναίκε έχουν game. Αυτέ οι γυναίκε που σε κάνουν να κολλά μαζί του είναι παιχνιδιάρε, σε προκαλούν συνέχεια, σε τεστάνουν συνέχεια. Αυτό είναι game, φίλε. Δηλαδή, όταν η άλλη παίζει με το μυαλό σου. Αυτό είναι game, είναι το flare του ουσιαστικά αυτό. Όταν μια γυναίκα ξέρει να φλερτάρει, είναι πιο ελκυστική. Σε μια γενική ανάλυση, οι άντρε δεν το έχουν με το game. Και μάλιστα έρευνε δείχνουν ότι οι γυναίκε θεωρούν πω το 80% των αντρών δεν είναι ελκυστικοί. Δεν σου φαίνεται τραγικό αυτό το νούμερο. Ενώ οι άντρε θεωρούν ότι το 50% των γυναικών είναι αρκετά ωραίο, ίσω και παραπάνω. Συνήθω ανάλογα τη φάση που βρίσκεσαι, αν χαμηλώνει και τα στάνταρ. Και αυτό τώρα που οφείλεται ότι οι άντρε δεν έχουμε τόσο μεγάλη ικανότητα το να αντιλαμβανόμαστε καταστάσει. Οι γυναίκε οι γυναίκες έχουν το game από τη φύση του, με λίγα λόγια. Δηλαδή, μπορούν να διαβάσουν έναν άντρα, μπορούν να καταλάβουν πιο εύκολα τι θέλει ένα άντρα. Η έλλειψη game υπάρχει και στι γυναίκε. Δηλαδή, πολλέ φορέ οι γυναίκε δεν μπορούν να ρίξουν τον άντρα που θέλουν. Απρο, απλά πρόσεξε, οι, οι γυναίκε έχουν περισσότερε επιλογέ σε άντρε, αλλά αυτέ οι επιλογέ δεν του ταιριάζουν. Γιατί, όπω είπα, το 80% δεν του θεωρούν καν ελκυστικού αυτού του άντρε. Οπότε, μια γυναίκα θέλει να είναι με το 20%. Το 20% είναι ένα άντρα που έχει καλά στη ζωή του. Έχει βελτιώσει τον εαυτό του. Γυμνάζεται, είναι υγιή, είναι επιτυχημένο. Που κι αυτό θέλει κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου. Οπότε οι γυναίκε που θέλουν αυτού του άντρε έχουν αρκετά ανταγωνισμό μεταξύ του. Θέλω να πάμε πίσω στο game. Βγαίνει και έχει συνήθω και ένα wingman. Πώ γίνεται αυτό. Όταν βγαίνει με ένα wingman, πρακτικά τι κάνει. Βγαίνει για να διασκεδάσει. Ο σκοπό του game είναι αυτό να διασκεδάσει. Και να γνωρίσει κόσμο. Πολλέ φορέ, όταν ξεκινάει ο κόσμο να κάνει game, τα αγόρια, το ξεκινάνε λάθο. Βγαίνουν με το σκεπτικό να ρίξουν κοπέλε. Και γι' αυτό δεν έχουν αποτελέσματα. Ναι. Πρέπει να βγαίνει με το σκεπτικό να περάσει καλά και να κοινωνικοποιηθεί. Αυτό μου αρέσει πολύ σαν νοοτροπία. Ναι, μα αυ ναι. αυτή είναι η σωστή νοοτροπία και η υγιέ νοοτροπία ναι, που πρέπει να έχει. Ναι. Μου έχει τύχει και εμένα να βγω να με ένα φίλο μου και να σκέφτε. Πώ θα ρίξουμε σκέψεις... σήμερα και δεν περνά καλά μετά. Ναι, ναι, ναι. Χαλάει η βραδιά σου. Αντι... Πα στο κρεβάτι δ και δεν παίρνει και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, γιατί ναι. είσαι και ίσω πολύ απότομο. Πολύ... Και όταν βελτιώνε, Φαίνεται αυτό και στην φαίνεται, άλλη. Φαίνεται, φαίνεται. Οι γυναίκε σου λέω μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολύ εύκολα αυτό. Όπω εσύ, α πούμε, μπορεί να καταλάβει αν μια γυναίκα σε θέλει τόσο πολύ και θέλει οπωσδήποτε να σε ρίξει ας πούμε, να πάει σπίτι σου μαζί σου σήμερα, α πούμε. Κατάλαβε ναι. σε ένα κλαμπ. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Κάποιο όμω που είναι έμπειρο στο game μπορεί να το καταλάβει. Εγώ μπορώ να το, να το καταλάβω πάρα πολύ εύκολα αυτό. Οπότε είναι... Πούμε, το πρώτο κριτήριο είναι η εξωτερική εμφάνιση για να μιλήσει σε κάποια. Ρε φίλε, η εξωτερική εμφάνιση και κατά είναι αυτό που σε ελκύει στην αρχή γιατί αλλιώ δεν θα Πας. Και μετά το Αλλά δεύτερο έχει είναι τύχη. ότι ξεκινά τη συζήτηση και βλέπει αν ε, σου κάνει κιόλα ε, από αυτά που θα πει, κατά τη συμπεριφορά, η προσωπικότητα, όλα αυτά. Όταν κάποια στιγμή αρχή και γίνεσαι καλό στο φλερ και. Τεστάρει κι εσύ την άλλη. Ακριβώ. Κάνει πάρα πολλά τεστ. Δηλαδή, εγώ έχω μια συγκεκριμένη σειρά που άμα δεν τα περάσει, ξέρω ότι δεν αξίζει το χρόνο μου αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, άμα δω ότι η άλλη είναι. Δεν είναι ανοιχτό μια, είναι λίγο κομπλεξική. Άμα δω επίση αυτό που. Δεν είναι τόσο καλό αυτό, ρε φίλε, που το έχω, αλλά εγώ το κοιτάω αρκετά. Άμα η άλλη τηρεί του βασικού κανόνε περιποίηση, υγιεινή και τέτοια, άμα δεν τηρεί αυτά τα δύο, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω να μιλάω μαζί τη, όσο ωραία και να είναι. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Επίση, με ενδιαφέρει λίγο το πόσο ασχολείται με τον εαυτό τη. Μια κοπέλα που βλέπω ότι έχει στόχου, ε, θέλει να καταφέρει κάποια πράγματα τη ζωή τη, σπουδάζει, κάνει ράνι, ασχολείται, προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό τη. Με ελκύει πιο πολύ από μια κοπέλα πούμε, που άμα τη ρωτήσει τι κάνει θα σου πει τίποτα. Ρε φίλοι, για μένα αυτό είναι πολύ ανελκυστικό. Πραγματικά κοπέλε που γνωρίζω και μου λένε ας πούμε, για το πάθο του και για το τι του γεμίζει, τι αγαπάω απευθεία ρε φίλοι. Δηλα, δηλαδή μ αρέσουν πάρα πολύ όταν η άλλη έχει στόχου και ξέρει που θέλει να κινηθεί στη ζωή τη. Κατάλαβε. Κοπέλε που βλέπω ότι είναι κολλημένε με του πρώην του που είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Τη αποφεύγω γιατί σημαίνει ότι είναι μια κοπέλα η, οποία, η οποία είναι εξαρτώμενη από κάποιον άλλον και ότι δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια τη. Γενικά, μάλλον είναι οι πιο δυναμικέ κοπέλε. Και αυτό είναι και ο λόγο που δεν τίνει τόσο εύκολο να μπω σε σχέση, ρε παιδί μου. Γιατί είναι δύσκολο να βρει μια κοπέλα που να πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά που θε. Σίγουρα πρέπει να κάνει υποχωρήσει σε μια σχέση, αλλά δεν θεωρώ ότι αξίζει, α πούμε, στα 20 σου, λέγοντα 20 ενώ από τα 20 μέχρι τα 30 σου, που είναι μια περίοδο που θεωρώ ότι ένα άντρα και γενικά ένα άνθρωπο πρέπει να ξοδέψει αυτά τα χρόνια προσπαθώντα να γίνει η καλύτερη έκδοση του εαυτού του, προσπαθώντα να πετύχει οικονομικά, να πετύχει του στόχου του, να βελτιωθεί, να φτιάξει το σώμα του, την υγεία του, να μάθει ξένε γλώσσε, να μάθει νέες Εμένα πώ με βλέπει. Εσύ είσαι 28 τώρα. Ναι. Κοίτα, έχει πετύχει πράγματα στη ζωή σου, κακά τα ψέματα. Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσει λίγο τι κοινωνικέ σου δεξιότητε. Και ναι. γενικά πρέπει να ψάξει λίγο τον εσωτερικό σου αυτό εσύ, όχι τόσο πολύ τον εξωτερικό. Δηλαδή θεωρώ ότι με μια πρώτη ματιά θεωρώ ότι έχει κάποια τραύματα από παιδική ηλικία. Τι λε, ρε φίλε. Όλοι έχουμε. Μπορεί, α πούμε, νιώθω ότι οι γονεί σου μπορεί να ήταν πολύ αποσχολημένοι, να δουλεύανε και να μην παίρνει πολύ χρόνο μαζί του. Θέλω να κοιτάξει την κάμπαρα και να το απευθυνθεί στη μάλα μου και στον πατέρα μου. Λοιπόν. Ε... Δεν δίνατε πολύ προσοχή. Στον πατέρα σου το απευθυνθώ. Γιατί ναι. να ξέρει, ένα αγόρι επηρεάζεται πιο πολύ από το ρόλο του πατέρα του. Αν ναι. ο, ο πατέρα σου πούμε, είναι διακοσμητικό στο σπίτι. Και όλε τι αποφάσει τι παίρνει η μαμά, θα έχει Μόμι ίσιο όταν μεγαλώσει. Τι εννοεί. Δεν θα βγάζει μια αρενοπότητα, μπράβο. Ναι. Και τι θα έχει συνηθίσει ότι. Στο υποσυνείδητο, το φυσιολογικό θα είναι ότι τι αποφάσει τι παίρνει η γυναίκα, α πούμε. Και δεν θα είσαι ένα okay. αποφασιστικό τύπο. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί στι γυναίκε αρέσουν οι αποφασιστικοί τύποι. Mm. Δεν είμαστε οι ίδιοι τα φύλλα μεταξύ μα. Οι γυναίκε, α πούμε, έχουν πολύ καλύτερη συναισθηματική διέστηση από εμά. Είμαστε από τη φύση μα, έτσι, ρε παιδί μου. Όπω ο άντρα από κάθε. τη φύση του είναι δεν πιο δυνατό μυϊκά, και στο μυαλό του σκέφτεται λίγο διαφορετικά από μια γυναίκα. Μου φαίνεται πολύ ωραίο αυτό με την αυ... αυτοβελτίωση και που θέλεις από το άλλο φίλο να γίνει... Σας αρέσει κάποιο που είναι καλύτερη. <σχ> ναι, ναι. Αλλά μήπως λίγο το βάζεις και σε κάποια κουτάκια. Δηλαδή, μένει... ναι, μένουν καλά όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη... Αν π.χ. αφήνει τη γυναίκα να πάρει αποφάσει στο σπίτι, δεν τρέχει και τίποτα. Όχι, σε φάζω ότι πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, όχι, όχι, όχι Γιατί βλέπω ότι λε: Πρέπει αυτό ή πρέπει εκείνο, πρέπει να όχι, 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 Λίγο... δεν, πρέπει, δεν πρέπει. Το κατάλαβε λάθο. Θεωρώ ότι το καλό είναι να παίρνουν και οι δύο αποφάσει. Απλά σου λέω ότι τα χαρακτηριστικά ενό αλφα μέιλ Κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και δεν είναι ξανά από το φίλο σόν και καλά. Σίγουρα ναι. είναι διαφορετικό. Απλά σου λέω ότι από την εξέλιξη, ρε παιδί μου, των δύο φίλων υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που συνήθω κάποια τα έχει ο άντρα, κάποια τα έχει η γυναίκα. Συνήθω. Ναι, συνήθω. Δεν είναι πάντα αυτό. Και κάποια πράγματα ας πούμε, ναι. τα κάνουν καλύτερα οι γυναίκε από ό,τι άλλοι. Επειδή από καταλαβαίνω ότι εσύ στο μυαλό σου έχει ότι πρέπει όλοι να είμαστε το συνήθω. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να με. Να σε κάνει ό,τι θέλει η άλλη, α πούμε. Ναι, για παράδειγμα. Δεν ναι. είναι κακό. Άμα το θε, είναι καλό. Ε, καλό με είναι να υπάρχει μια ισότητα. Και το, το πώ νιώθει καλά με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Όχι απαραίτητα με αυτό να σε κάνει ό,τι θέλει η άλλη. Γενικά, αυτό που λε ότι ο άντρα πρέπει. Να είναι πλούσιο και επιτυχημένο. η γυναίκα μα... να είναι όμορφη. Δεν δεν δηλαδή, και είπα... άμα μια γυναίκα δεν είναι όμορφη, τι θα κάνει, δηλαδή. ή άμα είναι παχύσαρκη, ή άμα οτιδήποτε. Κανένα απολύτω πρόβλημα. Δεν σου είπα αυτό. Σου είπα ότι στατιστικά αυτό είναι που ελκύει το γυναικείο και αντίστοιχα το αντρικό φύλλο. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, και ένα άντρα να μην είναι πλούσιο και επιτυχημένο ναι. δεν έγινε και κάτι, που οι περισσότεροι δεν είναι. Γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμό. Λίγοι είναι οι πολύ επιτυχημένοι, κατάλαβε. Ναι. Κοιτάξτε, συνήθω αυτού του λίγου του θέλουν οι γυναίκε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό. Είναι ο μόνο σκοπό. Αυτό σου λέω είναι το υποσυνείδητο το πώ λειτουργεί. Okay. Και θεωρώ ότι είναι λάθο κιόλα να παντρευτεί, α πούμε, μια πολύ όμορφη γυναίκα χωρί να κοιτάξει άλλα χαρακτηριστικά τη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθο και οδηγεί σε διαζύγιο τι περισσότερε φορέ. Έχει σκεφτεί να κάνει σειρά με βίντεο που μιλά έτσι, συ, για, συ, να δίνει συμβουλέ στο αντρικό φίλο, μάλλον για το πώ θα, αυτό ναι, θα, έχω ξεκινήσει... θα, βελτιωθούνε, θα βελτιωθούν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το θεωρώ ότι. Το χαρακτήρα του, τον εαυτό του. Θεωρώ ότι. Θα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι ακριβώ. Θεωρώ ότι αυτό που κάνω μέχρι στιγμή είναι να προσφέρω διασκέδαση. Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι άντρε είναι η ερωτική του ζωή. Κακά τα ψέματα περισσότεροι. Δηλαδή, ακούω άντρε να μου λένε: Έχω ας πούμε, να πάω με γυναίκα δύο χρόνια. Φίλε, δεν είναι, δεν είναι υγιέ αυτό το πράγμα. Ναι. δεν είναι φυσιολογικό. Εάν δεν έχει αφοσιωθεί ας πούμε, σε κάποιου στόχου και να πει: Θέλω να κάνω μόνο αυτό, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα Το να προσπαθεί και, και να μην το καταφέρνει. Αντικατοπτρίζει. Ότι υπάρχουν σφάλματα ρε φίλε στην κοινωνία μα. Άλλη... Σημαίνει ότι δεν τα έχει καλά με τον εαυτό σου, δεν έχει αυτοπεποίθηση και γενικά θεωρώ ότι. Δεν είναι το πρόβλημα απαραίτητο ότι δεν έχει πάει με γυναίκα. Το πρόβλημα είναι ότι. Το πρόβλημα... Ότι είναι πιθανότατα να έχει αυτά τα προβλήματα. Το πρόβλημα δεν είναι άμα δεν έχει πάει με γυναίκα. Το πρόβλημα είναι αν θέλει να πα και δεν μπορεί. Το τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να ψάχνω πιο πολύ με αυτό με, με τα, που σου λέω με τα παιδικά τραύματα. Ε, και συνήθω αυτό αντικατοπτρίζει. Να ξέρει αυτό που λένε ότι η οικογένεια έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο πώ θα διαμορφωθεί ο χαρακτήρα ενό ανθρώπου ισχύει. Δεν το πίστευα. Όταν αλλά τελευταία. Συνήθως 18 με την οικογένειά σου. Ε, πίστευα ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί με την οικογένειά μου έχουμε όσο να είναι διαφορετικέ αντιλήψει. Ρε παιδί μου, οι γονεί μου μεγάλωσαν στην Αλβανία σε άλλη εποχή. Ναι. Και λίγο η αντίληψή του είναι λίγο πιο πίσω από τη δική μου αυτή τη στιγμή. Πούμε, εφόσον έχω δεχτεί ελληνική εκπαίδευση, έχω ζήσει στον κόσμο των social media, κατάλαβε. Ανοίγουν λίγο οι ορίζοντε όπω να έχει. Να σου πω, πούμε, τι είναι ένα παιδικό τραύμα. Ένα παιδάκι, α πούμε, μπορεί να είναι 4 χρονών και να ρίξει, α πούμε, το καφέ του πατέρα του στο αμάξι και να το λερώσει. Ναι. Και να βλέπει το πατέρα του να φωνάζει, ξέρω εγώ, Α, α γιατί το έκανε αυτό, κολόπεδο, κατάλαβε. Που βλέποντα το τώρα, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Τι είναι, εντάξει, ένα θυμωμένο γονιό, σιγά το πράγμα, δεν λε. Σκέψε όμω τη ψυχολογία ενό μικρού παιδιού που <Ρι> ο πατέρα του είναι ο προστάτη του, τον έχει ω είδωλο και το μόνο άτομο που μπορεί να τον υπερασπιστεί σε αυτόν τον κόσμο να του φωνάζει. Αυτό ψυχολογικά δημιουργεί τραύματα σε ένα παιδί. Ρισάρζε τι εμπειρίε σαν παιδί που σου δημιουργούν ψυχολογικό, α πούμε. Ε, όλοι έχουν. Δεν γίνεται. Δεν, δεν, δεν μεγάλωσε κανεί σε μια γυάλα που ο κόσμο ε, δηλαδή είναι φτιαγμένο ώστε να έχει δυσκολίε. Και όταν είσαι παιδί, κάτι θα σου έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και κανεί γονεί δεν γίνεται να είναι τέλειος Σίγουρα. Και εγώ πραγματικά έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι όταν γίνω μπαμπά θα είμαι ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Θα προσπαθήσει να είσαι. Θα προσπαθήσω να είμαι και θεωρώ ότι γι' αυτό δεν θέλω να βιαστώ κιόλα. Γιατί θέλω όταν γίνω μπαμπά να προσφέρω όσο περισσότερη αγάπη γίνεται στο παιδί μου. Δηλαδή θέλω πραγματικά το παιδί μου να μεγαλώσει χωρί καμία ανασφάλεια, χωρί κανένα πρόβλημα και να τα παρέχω όλα. Και από οικονομική άποψη και από ψυχολογική και από αγάπη. Αυτό που κυρίω φταίει στον ερωτικό τομέα, α πούμε, που έχουν και οι γυναίκε και τα αγόρια είναι ότι στην Ελλάδα κυρίω. Και αντίστοιχα στην Αλβανία, που εκεί είναι πολύ χειρότερα κιόλα, έχουμε μάθει ρε παιδί μου από την οικογένειά μα ότι. Α, ας πούμε, τι θα πει ο κόσμο. Α, δεν πρέπει να το κάνει αυτό γιατί θα σε σχολιάσει ο άλλο. Και όλο αυτό μα κρατάει λίγο πίσω από το να δοκιμάζουμε πράγματα που πραγματικά μα γεμίζουν. Και αντίστοιχα στι κοπέλε, μου, άμα έχει μάθει ότι δεν πρέπει, α πούμε, να τη πέφτει σε κοπέλε, προφανώ δε... το δεν πρέπει είναι λίγο σε εισαγωγικά. Θέλω να σου πω ότι άμα μεγαλώνοντα έχει μάθει ότι είναι ντροπή, α πούμε, να εκφράζει τα συναισθήματά σου και να λε σε μια κοπέλα πόσο σου αρέσει. Και το θεωρεί λίγο ταμπού, αυτό θα σε κρατήσει πίσω στη ζωή σου. Θυμάμαι ότι μεγαλώνοντα, εγώ το έχω αρκετό αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μου άρεσε μια κοπέλα και να μην σου το δείχνα ποτέ. Και θεωρώ ότι είναι λάθο. Θεωρώ ότι δηλαδή, πρέπει να δείχνουμε τα συναισθήματά μα. Όλοι πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιδί με τον ψυχολογικό μα κόσμο. Σίγουρα. Ναι. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ταμπού να πα σε ψυχολόγο. Στην Ελλάδα το ναι, έχουμε σίγουρα. πάρα πολύ αυτό. Νομίζουμε ότι αν κάποιο πάει σε ψυχολόγο είναι τρελό. Δηλαδή ναι, ζούμε πολλά υπάρχει. χρόνια πίσω. Υπάρχει, έχουμε Πιστεύω υπάρχει. ότι κάνει πίσω. καλό όλοι να πάνε κάποια στιγμή. Είναι καλό τώρα που μπορούμε και είμαστε νέοι να δουλέψουμε πράγματα πάνω στον εαυτό μα ναι, ναι. και να γίνουμε μια καλύτερη έκδοση. Λοιπόν, παιδιά. Πάντω α... έχω να σου πω, το διασκέδασα πάρα πολύ σήμερα. Χωρί πλάκα. Δηλαδή μπορώ να κάτσω να μιλάω και άλλε τρει ώρε, α πούμε. Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο με το Freddy. Βάζω link στην περιγραφή. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μα σε αυτό το επεισόδιο το <laughs> <con ilo> Talks. <laughs> Θα τα πούμε στο επόμενο.